7-3. Ένα εντάξει, μεγάλο σκορ. Τρεις βαθμοί βέβαια, έτσι. Εντάξει, για εμάς μετράνε τρεις βαθμοί. Το σκορ τα λέει όλα. Υπήρχε διαφορά δυναμικότητας με την ομάδα. Βέβαια, είχαν και ελλείψεις όσον αφορά η συγκρίση με το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στην Άνω Μέρα. Παίξαμε και εμείς πάρα πολύ καλά κατά διαστήματα. Μπορούσαμε και στο πρώτο μήχρονο να έχουμε και άλλα γκολ που ήταν δύο μήχρονο το σκορ. Τίποτα, συνεχίζουμε. Έχουμε τώρα δύσκολο παιχνίδι μέσα στην ΚΟΑ, η οποία σήμερα έχασε. Θα θέλει και αυτή τους βαθμούς. Θα πάμε να παίξουμε και πιστεύω ότι αν πάρουμε θετικό αποτέλεσμα, όλα θα είναι υπέρ μας. Είναι δύσκολο το να παίζουμε Τετάρτη Κυριακή. Προσπαθούμε να τα απεξέλθουμε. Βλέπετε σήμερα, μόλις μπήκαν κάτι παίκτες που είναι μικρές ηλικίες και άπειροι, ότι αμέσως είχαμε πρόβλημα. Δηλαδή, γίνανε πάρα πολλές ευκαιρίες από την αντίπαλη ομάδα. Έγινε ένα σκορ 7-3, που το σκορ δεν έγινε 7-3. Πάς περιπτώσει. Έχουμε, νομίζω, τη δυνατότητα να τα απεξέλθουμε. Ακόμα δύο παιχνίδια είναι, την Τετάρτη και την Κυριακή και την Τετάρτη. Πιστεύω ότι έχουμε τις δυνάμεις, έχουμε τα ψυχικά αποθέματα και από φυσική κατάσταση και ψυχική ηρεμία να πάμε να παίξουμε αυτά τα δύο παιχνίδια, να πάρουμε και βαθμούς μπορούμε να πάρουμε σαν ομάδα, διότι έχουμε καλή ομάδα, και να μπορέσουμε να βγούμε στην επόμενη κατηγορία. Υπάρχει κάποια ομάδα που ξεχωρίζει, που υπάρχει φαβορή σε αυτή την τριάδα? Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει φαβορή. Οι τρεις ομάδες αυτές που διεκδικήσουν τις δύο θέσεις πιστεύω ότι είναι εισάξιες. Λίγο έδειξε κάτι παραπάνω εδώ ο Νικουλακάκης, παρόλο που έχασε. Παρόλο που εμείς χάσαμε από την ΚΟΕ, φάνηκε ότι εμείς είμαστε καλύτερη σαν ομάδα σε εκείνο το παιχνίδι. Μπα πιστεύω, θα παιχτεί στις λεπτομέρειες. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.